Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι του MyComicGR, το καινούριο μας βίντεο αυτής της Κυριακής. Συνεχίζουμε εδώ με την πρόοδό μας αγαπητοί φίλοι, με εκείνο το πακέτο που είδαμε 2-3 βίντεο πιο πριν. Δουλεύω τόσο καιρό, έτσι, πακέτο δεκαετίας 70, ενός φίλου που μου σλέπω προς επισκευή. Αυτά είναι λοιπόν τα τελειωμένα που τα είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, η πρόοδό μας λοιπόν συνεχίζεται με αυτά εδώ. Αυτή τη βδομάδα αγαπητοί φίλοι πάλευα, ναι, πάλευα για αυτά τα δύο comics που βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι, το οποίο είναι δύο τεύχη κράνος, έτσι, για τους μικρότερους φίλους. Αυτά εδώ είναι της δεκαετίας αρχές του 70, 1970, αγαπητοί μου φίλοι, ΝΑΤΟ, Απρίλιος του 1970, έτσι. Και ετούτο είναι επίσης Οκτώβριος, τέτοια εποχή, το 1970, αγαπητοί μου φίλοι, δηλαδή τέτοια εποχή πριν από 50 χρόνια, 30 και 20-50 χρόνια, δηλαδή ένα παιδί 15 χρονών, γιατί τότε απευθυνόταν σε παιδιά, σε έφηβους, έτσι, είναι τώρα λοιπόν 65 χρονών. Αυτοί που τα διαβάζανε τότε τα παιδιά είναι μεγαλύτεροι από μένα, έτσι, κατά 10 χρόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αν αξίζει τον κόπο να ανατρέξετε σε εκείνο το βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι, πακέτο δεκαετίας 70, πάλι για όσους φίλους έτσι το είχαν δει. Ήταν εντελώς χάλια αυτά εδώ τα δύο τα τεύχη, εντελώς χάλια, τα πολύ σχισμένα, ταλαιπωρημένα, διαλυμένα. Ετούτο εδώ ήταν ακέραιο, δηλαδή προσπάθησα και το έφτιαξα όπως ήταν. Σε τούτο εδώ ήταν τόσο διαλυμένη εδώ πέρα η ράχη και τα λοιπά, που αναγκάστηκα να την αντικαταστήσω, αλλά όπως βλέπετε η αντικατάσταση πέτυχε. Να το, μπορείτε να το δείτε, έτσι, χρησιμοποίησα και έφτιαξα, σας δείχνω εδώ μια δοκιμαστική εκτύπωση. Έβγαλα τα σκισμένα παλιά, κοιτάξτε τι έμεινα αγαπητοί μου φίλοι, να τα, εδώ πέρα είναι, τα βλέπετε, κοιτάξτε τι μείνανε, τι σάπια ήταν, όλα διαλυμένα, δεν ήταν δυνατόν αυτό να επιδιορθωθεί ή να ζωγραφιστεί κάτι, έτσι, έπρεπε να το αντικαταστήσω, αλλά όπως βλέπετε έγινε πάρα πολύ ωραίο, έτσι, γερό, εμφανίσιμο και καθόλου διαφορετικό από το πρωτότυπο, έτσι όπως μπορεί να ήταν. Εδώ στο πίσω μέρος τα δικά του τα κομμάτια, έτσι όπως βλέπετε. Τώρα πετύχαμε το στόχο μας, το οποίο είναι εκεί που ήταν διαλυμένα εντελώς, δεν μπορούσες να τα αγγίξεις, σκορπίζανε κτλ. Τώρα όπως βλέπετε είναι γερά τεύχη, εμφανίσιμα, δεν προσβάλλουν την αισθητική του ιδιοκτήτη τους, έτσι. Νομίζω ότι ο φίλος πρέπει να μείνει ευχαριστημένος με αυτή τη δουλίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία μπρος πίσω κτλ. Γερά, τα ανοίγεις. Έτσι, φυσικά μέσα στο έχουν τις φθορές τους, όπως είπαμε, από τις σκουριές και όλα αυτά τα φαγώματα, αλλά αυτό δεν μας χαλάει, γιατί γενικά είναι ένα δύο γερά τεύχη πλέον, έτσι. Τα βάζουμε λοιπόν και σε μια ωραία χαρτονένια πλάτη, και είχε και εδώ πέρα και το σακουλάκι του με τα χαρτιά μέσα εδώ πέρα, λοιπόν, τον κατάλογό του, για να τα στείλουμε πίσω μαζί με τα υπόλοιπα. Και πολλοί φίλοι είχαν και περιέργεια που ασχολούνται με αυτά, αυτό το πακέτο το οποίο το έχω ξεκινήσει προς επισκευή, αγαπητοί φίλοι. Κοιτάξτε τι κάνω, βγάζω το εξώφυλλο, έτσι, βγάζω το εξώφυλλο, ισιώνω και το εσωτερικό σε όσα, έτσι, αυτό είναι το εσωτερικό ξεχωριστά. Κοιτάξτε εδώ πέρα να δείτε σκουριές που έχουν και τα λοιπά. Φύγαν όλα τα σάπια, έβγαλα όλα τα σάπια εδώ, κοιτάξτε πώς είναι, έτσι, όλα τα σάπια εδώ πέρα, τα πιαστράκια τους και τα λοιπά. Μιλάμε για σαπίλα καταστροφή και τα λοιπά, μεγάλη από υγρασίες και τέτοια. Παρόλα αυτά το εσωτερικό είναι ακέραιο, τα φύλλα είναι γερά, ωραία, εμφανίσιμα, οπότε αξίζει κανείς να ασχοληθεί. Και κοιτάξτε λοιπόν, σας δείχνω ένα τυχαίο τεύχος, κοιτάξτε πώς το ισιώνω, έτσι, το ισιώνω, και οποιαδήποτε παρέμβαση μετά θα την κάνω σε αυτό. Και βρήκα έναν τρόπο, το οποίο μη μου ζητάτε τι και πώς, αν ποτέ κάποιος φίλος βρεθεί και κατηδίαν θα του εξηγήσω ό,τι θέλει, αλλά τώρα στην κάμερα το τι κάνω και πώς το κάνω δεν είναι τίποτα φιλοσοφία, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά έφτιαξα, αγαπητοί μου φίλοι, δύο τεύχη για να σας τα δείξω από την όλη υπόθεση. Έτσι, από τα, είναι 20 τεύχη, δουλεύω τα υπόλοιπα, δύο έφτιαξα. Και αυτά όπως βλέπετε ήταν από τόμο, γιατί έχουν κομμένα, είναι αποκολλημένα, εντάξει, περιπτώσει. Ορίστε λοιπόν πως γίνονται, να τα γερά, ορίστε. Τα βλέπετε, έτσι θα γίνουν όλα, αγαπητοί φίλοι, γερά και κάπως εμφανίσιμα, είναι εμφανίσιμο, όχι κάπως, είναι, χωρίς να έχουν όλες αυτές τα σάπια εδώ πέρα στην άκρη και τα λοιπά, έτσι. Και όπως βλέπετε έτσι θα γίνουν όλα, έτσι θα γίνει και αυτό, θα το φτιάξουμε, έτσι, χωρίς ιδιαίτερη
γρήγορα σχετικά, έβαλα το αυτό. Σε γενικές γραμμές πρέπει να ισιωθεί. Βάζω ταινία διάφανη, ορίστε για να μην αυτό. Βάζω ταινία διάφανη, αγαπητοί φίλοι, από πίσω, έτσι, αυτή τη διάφανη ταινία, παντού ως συνοικισμένο. Και από εκεί και πέρα με πλαστικό χρώμα οικοδομών, έτσι, να, αγαπητοί μου φίλοι, ορίστε με τέτοια, τα οποία επειδή εγώ έχω, ασχολούμαι και με τέτοιες δουλειές, και με τέτοιες δουλειές, όλες τις δουλειές ασχολούμαι, χρησιμοποιώ λοιπόν, έτσι, θα βάλουμε στη θέση τους, ορίστε, με τέτοια χρώματα που περισσεύουν από οικοδομές, από χρώματα, αγαπητοί μου φίλοι, λοιπόν, τα βάλα στη θέση τους. Με αυτά λοιπόν κάνω διάφορες, κάνω το ζωγράφο και τα κομμάτια λοιπόν τα οποία είναι αποχρωματισμένα πάνω στην ταινία μπρος πίσω, τα βάφω με προσοχή και γίνονται εμφανίσιμα ωραία και δεν φαίνεται τίποτα, ίδιες αποχρώσεις και τα λοιπά. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία, η πιο εύκολη, γρήγορη, αλλά ταυτόχρονα πιο οικονομική και ταυτόχρονα η πιο αισθητικά ωραία για να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλα μαζί, όλα τα καλά λοιπόν σε έναν τρόπο. Για αυτά τα τεύχη. Για άλλα τα τεύχη χρησιμοποιήθηκαν άλλη μεθόδη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν και με αυτό το πακέτο, αγαπητοί φίλοι, έτσι θα γίνουν όλα. Όπως βλέπετε, είναι αρκετούτσικα. Λίγο-λίγο πιστεύω να προχωρήσω αρκετά αυτή τη βδομάδα. Μέχρι την άλλη, το τέλος της άλλης, πιστεύω να τα τελειώσω όλα. Να τα στείλω στον ιδιοκτήτη τους, έτσι. Που πιστεύω να παρακολουθεί και να βλέπει την πρόοδο των εργασιών. Αυτά λοιπόν από εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε λοιπόν. Αρχές δεκαετίας του 70 όλα και αυτά και τα κράνος που είδαμε, κοιτάξτε τι διαβάζανε εσείς οι νεότεροι εκείνη την εποχή και πώς τη βρίσκανε τα παιδιά τότε. Ορίστε αγαπητοί φίλοι, με καρτούλες από σοκολάτες, Disney, από σπαζοκεφαλιές και διάφορα παράξενα, τα άλμπουμ που είδαμε, από ορίστε ενδυμασίες χωρών, κοιτάξτε και αυτά εδώ σας τα έχω ξαναδείξει. Ορίστε, όταν ήμουν εγώ 3 χρονών, τι μαζεύανε τότε τα παιδιά που μπορεί να ήταν μεγαλύτερα από μένα 5 και 10 χρόνια. Έτσι, το ωραίο αυτό άλμπουμ για κάποιον φίλο που ρώτησε, κοιτάξτε τι ωραίο είναι με τις κάρτες του μέσα. Έτσι, εκείνη την εποχή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, υπήρχαν αυτά. Τώρα στις μέρες μας υπάρχει δυστυχώς μόνο το ίντερνετ και το κινητό και κάποιος φίλος είδα κάποιο σχόλιο σε μια σελίδα με σχετική με κόμιξ, έτσι, που είχε και παιδιά μεγάλα, κόρες λέει τον κοροϊδεύανε, λέει τον κοροϊδεύουνε και με τον κοιτάνε με χλεβασμό όταν κοιτάει, ξέρω εγώ, παλιά ωραία κόμιξ σαν αυτό εδώ, έτσι, κλασικά εικονογραφημένα, αγαπητοί φίλοι από εκείνη την εποχή, που η νεολαία τώρα αμφιβάλλω, εντάξει, πλησιάζει και εθνική εορτή και κανένας δεν θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, δεν θα γίνει καν, έτσι, με κάποια δικαιολογία κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν αυτό το τεύχος το ωραίο, τι ωραίο είναι, εγλίτωσε αγαπητοί φίλοι και δεν επολύθηκε, είναι σε άριστη κατάσταση λοιπόν. Ένα από τα διάφορα που έτυχε να έχω, το βγάλα προς δείγμα να το δούμε, η νεράιδα των Αρκαδικών βουνών, έτσι. Αρκαδία λοιπόν αγαπητοί φίλοι, Αταλάντη, ο φίλος Αταλάντης εδώ και λέει κοιτάξτε ωραίο κείμενο για εισαγωγή από τον εκδότη με την απλησίαστη ομορφιά και τα υπεράνθρωπα κατορθώματα είναι προσωποποιημένη η ψυχή της φυλής που γέννησε τους ήρωες και τους ημίθεους. Λοιπόν, η σημερινή λοιπόν είναι γενιά αγαπητοί φίλοι και τα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Έτσι, και ούτε τους ενδιαφέρουν η ιστορία του τόπου, η κουλτούρα, έτσι, ούτε διδάσκονται. Υπάρχει μια γενική κατάπτωση, κατά τη γνώμη μου, ηθική, πολιτισμική και μορφωτική, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, οι παλιοί λοιπόν που ασχολούνται με αυτά, όπως είμαι και εγώ λοιπόν και οι παλιότεροι, ας βαστίξουν άμυνα και ας κάνουν ό,τι μπορούν, έτσι, και να δείχνουν και στους νεότερους όποιον αρέσει τελικά, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτό εδώ το εξώφυλλο είναι του Παύλου Βαλασάκη, κοιτάξτε τι ωραίο είναι, έτσι, και το εσωτερικό δεν λέει μονάχα τα κείμενα, αλλά πρέπει να είναι, κοιτάξτε αυτό το χέρι, γιατί φίλοι, άμα κοιτάξετε στο Google και γράψετε Σταθόπουλος ζωγράφος, στα ελληνικά θα σας βγάλει κάποιον καλλιτέχνη, ο οποίος είναι φημισμένος πολύ, τα έργα του είναι πανάκριβα και δεν αποκλείεται να είναι αυτός, γιατί αυτό εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, είναι τη δεκαετία, είναι τέλη του 50, αρχές του 60 ζωγραφισμένο, δεν αποκλείεται να είναι και αυτός γιατί η ζωγραφική του μοιάζει έτσι, έχουν επηρεαστεί από την αρχή ελληνική ζωγραφική και όπως βλέπετε έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το τεύχος και άλλα φυσικά, έτσι, που είναι σχετικά με τη μυθολογία και ήταν και παραγωγή των αδερφών Πεχλιβανίδη που έχουν τα κλασικά εικονογραφημένα, ορίστε εδώ, Άλκης της πίσω, Παύλος Βαλασάκης εξώφυλλο είπαμε, και πολλά άλλα τα οποία στις μέρες μας τέτοιες παραγωγές δεν υπάρχουν αγαπητοί μου φίλοι και ούτε έχουν τύχει
αν υπήρχαν ακόμα. Αυτά λοιπόν, είπαμε, είδαμε διάφορα, ένα σύντομο βίντεο λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα με την πρόοδο των εργασιμών μας. Έχω μπλέξει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με αυτό το πακέτο λοιπόν, οπότε κάνουμε υπομονή και για ό,τι άλλο καινούριο προκύψει θα είμαστε πάλι κοντά και θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.